Γιώργο, επιστρέψατε την Κέρκυρα, συμμετείχατε στο Σαμαρτζίδη Cup. Δύο ήττες, μία νίκη. Βέβαια είναι μάτς προετοιμασίας αυτά για την Εθνική. Είστε αρκετά κουρασμένοι, ε? Είμαστε αρκετά κουρασμένοι. Είχα μια κοινή προετοιμασία με τους Ισπανούς όλη την εβδομάδα. Τα πραγματικά τεστ για εμάς, λέω, για αυτή τη χρονιά είναι τα τουρνουά αυτά τους στην Κέρκυρα και στην Ουγγαρία την ερχόμενη εβδομάδα. Παίξαμε με πολύ δυνατούς αντιπάλους, καταφέραμε και κερδίσαμε τη Ρωσία. Κάναμε κάποια λάθη με την Ισπανία και σήμερα το πρωί με τους Ούγγρους ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων, νομίζω. Δεν ξέρω, ήμασταν λίγο κουρασμένοι από τα δύο διαδικτυακά παιχνίδια. Ήταν πρωί ώρα, η Ούγγροι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ έμπειρη. Και ιτηθήκαμε δυστυχώς. Τώρα πάμε στο θέμα το δικό σου το προσωπικό. Είχα τη συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Κουντούρη. Σας είπε αυτά που είχε να σας πει. Για σένα λένε ότι μάλλον θα φύγεις από τον Ολυμπιακό και ο επόμενος σταθμός ήταν η Χίος. Εσύ τι έχεις να πεις γι' αυτό? Εφόσον δεν αλλάξει κάτι από αυτά που μας είπε ο κύριος Κουντούρης, νομίζω ότι ο επόμενος σταθμός μάλλον θα είναι η Χίος. Περιμένουμε ακόμα και αυτή τη εβδομάδα να δούμε πώς έχουμε κάνει νεότερο από τον Ολυμπιακό. Ναι. Εσύ απλά με αυτή την πρόταση δεν συμφωνείς, περιμένεις αν θα κάνεις μια ζήτηση αν θα υπάρξει κάτι καλύτερο. Ναι, αλλιώς... νομίζω ότι το να αφήσω χρήματα 40% και 50% δεδηλεμένα είναι κάτι πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή και ειδικά ύστερα από σχεδόν 3 χρόνια εγώ προσωπικά οφειλών. Ναι. Πρόσωπο έχει ο Ολυμπιακός, δηλαδή 2,5 χρόνια, 3 οφειλές. Οπότε αν τελειώσουμε τον Ολυμπιακό, ο επόμενος σταθμός θα είναι θα γυρίσει στην πατρίδα. Εντάξει, επόμενος σταθμός θα μιλήσουμε τη Χίο. Τι θα δούμε, ναι. Νομίζω ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτό. Να σε καλά Γιώργο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.